Αγαπητή Ντορέλα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ντορέλα Καμχή είναι μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Αγαπητοί φίλοι, θα τις απευθυνθώ στον Ενικό. Δύο λεπτά όλα, βέβαια, και όλα τρία όσο πάρει. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Ντορέλα, πώς ένιωσες όταν είδες την γελιογραφία, την υποτιθέμενη γελιογραφία της εφημερίδος των συντακτών να ευτελίζει το ολόκαυτο? Να ξέρεις, θα μου βγει λίγο συνέστημα, γιατί σαν Εβραία ξέρεις, το παίρνω λίγο πιο προσωπικά. Καταρχάς, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του εγκλήματος που έγινε στο Auschwitz και το πένθος που συμβολίζει η πύλη του Auschwitz για εμάς Εβραίους. Η πύλη του Auschwitz δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο προσομοίωσης ή χλεβασμού. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν όμιλοι στο Auschwitz, οι οποίοι ζουν ακόμα και τώρα και έχουν περάσει καταβεβλημένοι αυτή την πύλη, την οποία η εφημερίδα των συντακτών χρησιμοποιεί με τόση ευκολία για να χλεβάζει θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Για παράδειγμα, αυτό είναι εξοργιστικό βασικά για όλους τους ανθρώπους, γιατί το ολοκαύτωμα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσο μάλλον για εμάς Εβραίους. Δεν υπάρχει εβραϊκή οικογένεια που να μην έχει χάσει δικό της άνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωση. Συγκεκριμένα στο Auschwitz έχουν εξολοθρευτεί 50.000 Έλληνες Εβραίοι. Και για εμάς δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι μας. Εμένα προσωπικά είναι ο προπάπης μου ο Χαΐν, είναι η προγιαγιά μου η Έστερ, είναι η αδελφή της γιαγιάς μου η Ρόζα, γι' αυτό και τη θεία μου τρία είναι Ρόζα. Είναι η αδελφή του παππού μου η Λούνα με το μωράκι της που κάηκαν, γι' αυτό και τη μαμά μου τη λένε Λούνα. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και επειδή ορισμένοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν πόσο κοντά είναι όλα αυτά τα ονόματα σε εμάς, Ρόζα είπε. Ρόζα Εσκενάζη μαζί με την Στέλλα Χασκιγέλ και οι δύο Εβραίες από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του λαϊκού μας τραγουδιού και οι δύο Θεσσαλονικές. Συνεχίστε παρακαλώ πολύ. Απλά δίνω αίσθηση της ένταξης, του ανήκειν στην. Στην κοινότητά μας. Για παράδειγμα, το ίδιο εξοργιστικό είναι άμα κάποιος χρησιμοποιεί για γελιογραφία, σε εισαγωγικά γελιογραφία, άλλο τόπο μαρτύριο, όπως τα Καλάβικα. Όπως το Δίστομο, που εκεί πέρα έγινε μία από τις πιο ιδεχθέστερες σφαγές αμάχων. Δηλαδή, να το δούμε και από αυτή την πλευρά. Κλείνοντας, θέλω να πω, Κωνσταντίνο, ότι δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιεί έναν τόπο μαρτυρίου και πένθους κατά αυτόν τον τρόπο και να τον ευτελίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Είχαμε αντίδραση από την κοινότητα? Ναι, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση, μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, και όλοι οι φορείς του εβραϊσμού στην Ελλάδα, όπως και φορείς από το εξωτερικό, όπως το European Jewish Congress. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουν αντιδράσει. Όπως και δεν είναι και η πρώτη φορά που η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει γελιογραφία με την πύλη του Auschwitz. Ναι, είναι η τρίτη. Προσωπικά, ναι, συγγνώμη. Είναι η τρίτη φορά. Ναι. Δεν είναι ναι, ούτε ναι, καν ναι, η δεύτερη. Είναι η τρίτη. Ναι. Είναι σαν να έχουν την πύλη του Auschwitz έτοιμη και οποιοδήποτε θέμα επικαιρότητα θέλουν να χλεβάσουν να την προσαρμόζουν σε αυτό το θέμα. Κυρία Καμχή, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Για την αμεσότητά σας, την απλότητα και τη μεταδοτικότητα των λόγων σας. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό. Καλημέρα, Ντορέλα. Καλημέρα.